να σας ευχαριστήσω και εγώ που ήρθατε εδώ σήμερα. Και βεβαίως και τις εκδόσεις και βεβαίως και τον χώρο όπου μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, ότι συμβαίνει και όλες να έχουμε εδώ και μια έκθεση ζωγραφικής για το σώμα, το πραγματικό το γυναικείο σώμα. Και έχει ενδιαφέρον που συμβαίνουν αυτά όλα εδώ ταυτόχρονα σε έναν χώρο της αριστεράς, ένα πράγμα τα οποία δεν είμαστε και πολύ συνηθισμένοι σε αυτά. Δηλαδή, εδώ φαίνεται κάτι να αλλάζει, να γίνεται κάτι ενδιαφέρον, που βεβαίως συνάδει και με το γενικότερο πνεύμα της εποχής, την άνοδο του γυναικείου κινήματος και τα λοιπά. Να ευχαριστήσω επίσης και τη Μαριλένα που θέλετε να μιλήσει και βεβαίως τον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι φίλος. Σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι η φιλία είναι κάτι το οποίο είναι βρίσκεται έτσι πλησίων, είναι κάτι το συγγενικό, το αρκετά συγγενικό στον ερώτημα. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος έχει γράψει ένα βιβλίο και για τον έρωτα, για το οποίο είπε κάποια πράγματα που ακούσατε. Στο οποίο βεβαίως είναι πράγματι το κεντρικό ερώτημα είναι ο ερωτικός χρόνος. Βεβαίως αυτός ο χρόνος της συνάντησης δύο υποκειμένων θα μπορούσε να είναι και ένας χρόνος που θα μπορούσε να δούμε πολλούς τρόπους αν τα βλέπει ένα θέμα συνάντηση. Θα μπορούσε να δούμε ακριβώς ο χρόνος της συνάντησης. Ή θα μπορούσαμε να το πούμε, ξέρω εγώ, πολιτικός χρόνος. Θα μπορούσαμε να το πούμε ότι υποκειμενικός χρόνος. Το να ονομαστεί αυτός ο χρόνος ερωτικός, φαίνεται τώρα ξεκινώντας το βιβλίο, δηλαδή το σκέφτηκα τώρα πώς σε άκουγα, είναι μια στιγμή δημιουργική. Δηλαδή είναι μια στιγμή αθαιρεσίας, όπου παίρνει μέσα, τίθεται μέσα στο ζήτημα, μέσα στο κείμενο ένα δικό σου θέμα. Δηλαδή βλέπουμε τον συγγραφέα εδώ, που δημιουργεί, θεματοποιεί, ας πούμε, κάτι, το οποίο δεν θα μας προέρχεται απλώς από τη συνάντηση δύο υποκειμένων. Άρα έχει το ξεχωριστό του ενδιαφέρον αυτή τη στροφή στον ερωτικό χρόνο και περιμένουμε να ακούσουμε και άλλα αυτά. Δηλαδή ανοίγει μια συζήτηση μαζί. Τέλος πάντων, σε αυτή τη μικρή πραγματεία ο Αλέξανδρος αναμετράται κατά κάποιο τρόπο με το ίδιο το κίνητρο κατά αναμέτρησης, με το κίνητρο δηλαδή της ίδιας συγγραφής. Ο έρωτας ως πρώτο κινούν, ως κρούση και πρόσκρουση στο σημείο συνάντησης του ιδιόκοσμου με τον κόσμο, δηλαδή ως στιγμή συγκρότησης του εαυτού μέσα από την πιο απελευθερωτική συντριβή και την πλέον συντριπτική απελευθέρωση, είναι μια εμπειρία στα όρια της εμπειρίας. Είναι το σημείο που την υπερβαίνει. Εάν υπάρχει ένα παράδειγμα για το εμενές υπερβατικό που να μην αδικεί κανέναν από τους δύο όρους, αυτό είναι ο έρωτας. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να μιλήσουμε για τον έρωτα. Γράφονται βεβαίως και έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Η δυσκολία όμως παραμένει. Είναι το ίδιο που συμβαίνει και με τις εξομολογήσεις. Ας πούμε, είναι πολύ δύσκολο, παρ' όλα αυτά συμβαίνουν. Να αναμετρηθεί βεβαίως κανείς με τον έρωτα και να βγει νικητής είναι μάλλον αδύνατο, αφού η νίκη ισοδυναμίου είναι μια απώλεια αυτού, με την ανάδυση του αυτού στη θέση του εγώ. Γι' αυτό και το βιβλίο του Αλέξανδρου Σχισμένου με τον αυθεντικό φιλοσοφικό λόγο και τη μεγάλη αυστηρότητα που το διακλίνει, δεν είναι όπλο, είναι μυστέρι, δεν ανατέμει τον έρωτα σε σημείο που να τον καταστήσει ή να προσπαθήσει να τον καταστήσει κατανοητό ή διαχειρίσιμο, αλλά λειτουργεί μάλλον σαν τελευταίο, μπορεί να λειτουργήσει τώρα σαν τελευταίο δόφραγμα και σαν σχεδία για τους ναυαγούς. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι διαβάζεται καλύτερα σε μια στιγμή πλήρους απώλειας και πανικού, προσφέροντας μια εφεδρεία λογικής για την ανασυγκρότηση. Ένα νήμα που προσπαθεί να οδηγήσει έξω από τη μήτρα. Αυτή την προσπάθεια διάβασης, ακόμη και του πλέον απροσπέλαστου και μελανού σημείου, του εσωτερικού και κοινωνικού κόσμου, αυτή την προσπάθεια για ορθολογική πραγμάτευση ενός εκ των θεμελίων του πολιτισμού, δηλαδή του πλαισίου εντός του οποίου γίνεται η πραγμάτευση, αυτή την ταπεινή προσφορά στην ερωτών μύτηρ, την αυτογέννητη και αφρίζουσα, την κατέχουσα των ομφαλών του κόσμου, αρσενικοθήλικη ή και αρχαιοτέρα της πατριαρχίας, την έχουμε σήμερα ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Την έχουμε ανάγκη διότι η κοινωνία μας βρίσκεται μπροστά σε μια μετάβαση ανθρωπολογικού μεγέθους, σε οτιδήποτε σχετίζεται με το έμφυλο. Και το υψηλότερο σημείο κάθε εποχής είναι ταυτόχρονα συχνά πολύ κοντά στο χαμηλότερο της επόμενης. Έτσι συχνά η χαρά και η ειδονή της απελευθέρωσης, καθώς συνοδεύεται από τη δίκαιη αμφισβήτηση κάθε κανόνα στο όνομα του υπέρτατου νόμου που είναι ο έρωτας, αφήνει δίπλα της ένα κενό που βρίσκεται πολύ κοντά στον κινησμό και την οδύνη. Ένα κενό νοήματος, συνεπώς και πάλι ένα κενό ειδονής. Πώς να αντιμετωπίσουμε αυτό το κενό, πώς να αντιμετωπίσουμε την ευθύνη και να σηκώσουμε το βάρος ενός κόσμου αυτόνομου χωρίς τις εντολές και αυθαίρετους κανόνες.
Ο Αλέξανδρος σχισμένος το προσπαθεί και με αυτόν τον τρόπο μας δίνει λίγο από το τεράστιο θάρρος που απαιτείται. Εγώ όμως δεν θα σας μιλήσω σήμερα ακριβώς για τον έρωτα, θα σας μιλήσω μάλλον για κάτι, το ανέφερε και λίγο ο Αλέξανδρος, έτσι μου κάνει πάσα, θα σας μιλήσω μάλλον για την αδυνατότητα να μιλήσουμε με σαφήνεια για τον έρωτα. Και ο Αλέξανδρος άλλωστε δεν μιλάει τόσο πολύ για τον ίδιο τον έρωτα, αν και αυτό του τόσο είναι από μόνο τεράστιο κατόρθωμα. Κάνει περισσότερο μια γενεαλογία του έρωτα, μια ιστορία δηλαδή των αντιλήψεων για τον έρωτα, με μεγάλο βάθος και ενδιαφέρον, με αξιοθαύμαση αυστηρότητα, όπως είπαμε, με ικανότητα, ακόμη και με πετυχημένη ειρωνία. Κάνει ταυτόχρονα μια κριτική από αποκαστεριαδική περισσότερο σκοπιά. Κάνει επίσης φιλοσοφία. Μιλάει για τη σάρκα, τη μηνική ψυχή, τη συνάντηση, την παρουσία και την απουσία. Εδώ, σε αυτό το σημείο της παρουσίας και της απουσίας, είναι μάλλον η ουσία του θέματος που πιάνω λίγο σήμερα. Ολόκληρη η δυτική φιλοσοφία, όπως έχει υποστηριχθεί, είναι μια μεταφυσική του βλέμματος. Δηλαδή της παρουσίας ή της απουσίας ενώπιον του βλέμματος. Δηλαδή της ουσίας. Ολόκληρη η φιλοσοφία είναι μια αναπαράσταση και μια παράσταση εν λόγω, μέσα στον λόγο, με τη χρήση σημείων, σημενόντων και σημενόμενων, σημασιών, συναρθρώσεων μεταξύ των σημενόμενων ή και μύθων, με την έννοια που χρησιμοποιεί τη λέξη ο Πάπου, δηλαδή με την έννοια μιας μεταγλώσσας που κάνει λόγο για τη γλώσσα. Όπως λόγος, πρέπει να σημειώσουμε, δεν νοείται αναγκαία η γλώσσα, τουλάχιστον όχι πια. Ως λόγος νοείται ένα πλαίσιο αναπαράστασης που μπορεί να περιλαμβάνει και γλωσσικά, αλλά και εξωγλωσσικά στοιχεία. Δηλαδή μπορεί να περιλαμβάνει και πράξεις, πράγματα, σχέσεις εξουσίας, όπως θα έλεγε ακόμα ο Φουκό. Αλλά γίνεται λόγος για λόγο για να υπογραμμιστεί ότι τίποτε δεν μπορεί να νοηθεί εκτός λόγου. Ώρα νοούνται εντός και διά του λόγου, δηλαδή αναπαρίσταται, δηλαδή ομιλούμε για οτιδήποτε αναπαρίσταται. Γνωρίζουμε όμως πια εδώ και καιρό, ήδη από το Τρακτάτους, ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα πάντα. Ας δούμε λοιπόν αν μπορούμε να μιλήσουμε με σαφήνεια για τον έρωτα. Ο έρωτας, όντως πραγματικός και όχι ο έρωτας του Βέρθερου, με τον οποίο ασχολείται και με αυτόν ο Αλέξανδρος, βρίσκεται στη συνάντηση τουλάχιστον δύο υποκειμένων, δηλαδή συνάντηση δύο ειδικών ψυχών και δύο ιδιοσωμάτων, με όλο το ιστορικό και κοινωνικό φορτίο που φέρνουν. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τη συνάντησή τους, για να μπορέσουμε να την αναπαραστήσουμε, θα πρέπει να μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτά. Θα πρέπει να τα αναπαραστήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να αναπαραστήσουμε το υποκείμενο. Αλλά πού είναι το υποκείμενο? Υπάρχει μάλλον μεγάλη δυσκολία στον εντοπισμό και πολύ περισσότερο στην αναπαράσταση του υποκειμένου. Αυτό σχετίζεται με μια παλιά δυσκολία του ντομισμού, μάλλον από την εποχή του Σωσίρ, από τον οποίο ξεκινά το μεγαλύτερο μέρος του ερωτικού πλαισίου που έχω θέσει. Για να αναπαραστήσουμε κάτι, παγιώνουμε το γίνεσθε. Δηλαδή, οι αναπαραστάσεις μοιάζουν βασικά με φωτογραφίες, για να το πούμε απλά. Στο πλαίσιο αυτών των αναπαραστάσεων, μπορούμε συνέχεια να εντοπίσουμε διάφορους καθορισμούς. Δομικές θετιότητες που καθορίζουν τη θέση του υποκειμένου και συνεπώς το περιθώριο δράσης. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της οικοδόμησης ενός τοίχου, στην αναπαράσταση του εν λόγω, το τι μπορεί να κάνει ένας οικοδόμος ορίζεται από τους καθορισμούς που θέτει το πλαίσιο της οικοδόμησης του τοίχου. Αν αφήσουμε όμως να κυλήσει ο χρόνος, μπορεί να δούμε σε λίγο τον οικοδόμο να παίζει ποδόσφαιρο. Μπορούμε και πάλι να εντοπίσουμε το τι αναμένεται από τον ποδοσφαιριστή πλέον σε αυτό το νέο πλαίσιο. Το νέο πλαίσιο όμως δεν μπορεί να αναχθεί εξ ολοκλήρου στο προηγούμενο. Δεν μπορεί δηλαδή ποτέ να εξηγηθεί απολύτως το γιατί ο οικοδόμος παίζει ποδόσφαιρο, το πώς έγινε ποδοσφαιριστής. Μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι μας δίνουν στοιχεία ακόμη. Ας πούμε ότι κάποιο παιδί στυλώθηκε μια μπάλα που έφτασε στα πόδια του οικοδόμου. Ακόμη και εκείνη τη στιγμή όμως, ο οικοδόμος είναι που αποφασίζει αν θα παίξει μπάλα. Αυτή η στιγμή, η στιγμή της απόφασης, είναι η στιγμή που έχουμε το ίχνος του υποκειμένου. Η στιγμή αυτή όμως δεν ανήκει σε κανένα από τα δύο πλαίσια. Αλλά είναι η στιγμή της ροής, είναι η στιγμή του γίγνεσθε, η στιγμή που ο οικοδόμος γίνεται ποδοσφαιριστής. Σε αντίθεση λοιπόν με τα διάφορα πλαίσια, τα οποία αναπαρίστανται ως παγιωμένο γίγνεσθε, το ίδιο το υποκείμενο δεν μπορεί εξ ορισμού να μελετηθεί ως παγιωμένο,
αλλά μόνο ως γίγνεσθε εν το γίγνεσθε. Ακριβώς όμως η παγίωση είναι η προϋπόθεση της αναπαράστασης. Συνεπώς, το ίδιο το υποκείμενο δεν μπορεί να αναπαρασταθεί. Πράγματι, και για τον Καστοριάδη, η ενική ψυχή είναι παραστασιακή ροή, ενώ και στην ψυχαναλυτική πρακτική είναι αδύνατο να φτάσουμε σε μια οριστική και απόλυτη σαφήνεια. Αυτό που συμβαίνει είναι μάλλον το αντίστροφο, ότι η αλήθεια του υποκειμένου αναζητείται στη διατάραξη της σαφήνειας, στα ίχνη που αφήνει ρηγματώνοντας τον εύτακτο λόγο, με ένα λάψος για παράδειγμα, ή με μια σιωπή. Αν επιστρέψουμε τώρα μετά από αυτά στον έρωτα, ως συνάντηση δύο υποκειμένων, δύο ελληνικών ψυχών, δύο ιδιοσωμάτων, δύο ιδιόκοσμων, γίνεται αντιληπτό, νομίζω περισσότερο, ότι δεν μπορεί να αναπαρασταθεί με σαφήνεια. Ο έρωτας είναι κάτι που βρίσκεται μόνο εν το γίγνεσθε, κάτι που εντοπίζεται μόνο στις ρηγματώσεις του αναπαραστάσεων. Ο έρωτας είναι η τρικυμισμένη επιφάνεια του απίθμενου χάους δύο ανθρώπινων ψυχών, δύο μαγματικών ροών, δύο φλεγόμενων σωμάτων τη στιγμή που συναντώνται πριν πέσουν μαζί στον παγωμένο ωκεανό των καθορισμών της δομικής αιτιότητας που τις περιβάλλει. Αλλά αυτή είναι απλώς μια μεταφορά. Ο ίδιος ο έρωτας παραμένει αυστηρά προσωπικός ή το πολύ σε μια σπάνια στιγμή ευτυχίας διυποκειμενικός. Αν προσπαθήσουμε να σκεφτούμε έναν ερωτά μας, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να πούμε κάτι το σαφής με φράσεις όπως «Ήταν συνομιλίες σε βάθος και πολύ ικανοποιητικές σεξουαλικές συνεδρέσεις». Αυτή μπορεί να είναι περιγραφή ενός μπουρδέλ πολυτελείας. Αλλά δεν είναι περιγραφή του έρωτα. Δεν είναι εκεί. Ο έρωτας, αντιθέτως, είναι και αυτός, όπως η ψυχή, μια ροή παραστάσεων, χωρίς καθορισμένη και καθοριστική σημασία. Ο έρωτας είναι ένας κόκκος σκόνης που εωρείται στο ζεστό φως κάποιο απόγευμα. Είναι παγωμένο χιόνι που πέφτουν ορμητικά τα ξημερώματα. Είναι ένα α, ένα ε, ένα κ, ένα μικρό γέλιο, μια ελπίδα, τα ναι, τα όχι, ένα ρίγος, ένας κοιλιακός σπασμός. Πόσο και αν προσπαθήσουμε να τα ενώσουμε, δεν ξανασυναρμολογείται. Γιατί και διότι δεν ανάγεται σε αυτά. Ως τέτοιος, θα έλεγα ότι είναι μια ικανότητα μη λειτουργική, χαοτική, επιμέρους έκφραση της ριζικής φαντασίας ενδόμενης στη σάρκα, δύναμης δηλαδή εξεγερσιακή, που πιθανότατα αξίζει να θεματοποιηθεί και χωριστά και ίσως υψηλότερα από τις υπόλοιπες, όπως άλλωστε έχει ήδη επιχειρηθεί εν μέρη από την ψυχανάλυση. Είναι όμως επίσης μια στιγμή απόφασης. Είναι ένα άλμα πίστης που κάνουμε μαζί μέσα σε όλο αυτό το χάος. Γνωρίζουμε, άρα αποφασίζουμε κάποια στιγμή ότι είμαστε ερωτευμένοι, ότι ερωτευόμαστε. Και μετά γνωρίζουμε, δηλαδή αποφασίζουμε ότι δεν είμαστε πια. Δεν γνωρίζουμε αν φταίει περισσότερο ένας κόκκος σκόνης ή μια νυφάδα χιόνι, το ρίγος ή ο κοιλιακός σπάσμος. Γνωρίζουμε όμως ότι την έχουμε πατήσει πάρα πολύ άσχημα. Και εκεί, πάνω σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, εκεί πια, σε εκείνο το μετά χρειάζεται όχι βεβαίως καμιά συνταγή, αλλά μια κάποια σχέδια. Ακριβώς δηλαδή κάτι σαν και το βίο του Αλέξανδρου.